Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς ένα τέτοιο νομοσχέδιο ενέπνευσε έτσι επικολυρικές τοποθετήσεις σοσιαλιστικού ρεαλισμού στον κύριο συνάδελφο, καθώς φαντασιώθηκε την επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα από τις διατάξεις αυτές πώς καταλήξατε στην επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ερωτηματικό. Για να δούμε λίγο τι είναι αυτές οι συγκεκριμένες διατάξεις και τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ συνομολογείται στην αίθουσα ότι αυτό είναι ένα νομοσχέδιο ερανιστικό. Ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει στην πραγματικότητα αρχή. Πρόκειται για ένα μάζεμα διατάξεων που κάνουν διάφορες τακτοποιήσεις και ρυθμίσεις ή που ήσαν εκκρεμότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως δεν συμβαίνει τίποτα από όλα όσα περιεγράφησαν από τον αξιότιμο κύριο συνάδελφο, τον προλαλήσατε. Αναζητώντας το αν υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό για να συζητήσουμε για την αρχή αυτού του νομοσχεδίου, και επειδή εσχάτως κυκλοφορεί αυτό το επιχείρημα της επιστροφής στην κανονικότητα, επιτρέψτε μου έτσι μία μικρή αναφορά. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την περίφημη έξοδο στις αγορές. Δηλαδή πανηγυρίζει για ποιο πράγμα? Πανηγυρίζει γιατί τον Ιούλιο του 2017 βρισκόμαστε εκεί ακριβώς και λίγο χειρότερα από πλευράς spreads, από πλευράς διαφορικών επιτοκίων, λίγο χειρότερα από εκεί που βρισκόμασταν τον Απρίλιο του 2014. Πανηγυρίζεται για 3 χαμένα χρόνια. Πανηγυρίζεται για ένα κόστος 14,5 δις εξαιτίας αυτών των 3 ετών. Γι' αυτό πανηγυρίζεται. Και βέβαια, πράγματι με μια έννοια, φαίνεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την επιστροφή στην κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα είναι η επιστροφή στις ανορθόλογες προσλήψεις, είναι η επιστροφή ή μάλλον η διατήρηση, η επιδείνωση της σκληρής φορολογίας προκειμένου να ακολουθούνται ανορθόλογες επιδοματικές πολιτικές και χαριστικές διατάξεις σε αυτούς που αποτελούν την εκλογική πελατεία και αναφορά του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή είναι η επιστροφή στην κανονικότητα. Η επιστροφή λοιπόν στις χειρότερες πρακτικές, οι οποίες πράγματι αυτές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την πτώχευση της χώρας. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Σε αυτή την κανονικότητα αναφερόμαστε. Και επειδή μπορεί να ακούσω από τον κύριο Υπουργό ότι αυτό είναι μια αυστηρή κριτική, ενδεχομένως και αβάσιμη, θα γίνω συγκεκριμένος. Δεν μπορώ λοιπόν, όπως είπα, να μιλήσω για το σύνολο του νομοσχεδίου για την αρχή του, γιατί δεν υπάρχει τέτοια αρχή. Υπάρχουν όμως εμβληματικές διατάξεις. Υπάρχουν εμβληματικές διατάξεις που δίνουν τον τόνο. Τι γίνεται λοιπόν? Άρθρο 15. Τι κάνει το άρθρο 15, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Έχουμε περιπτώσεις λύσεως κοινοφελών επιχειρήσεων ή ΔΕΙΑ. Το ίδιο επίσης ισχύει ανάλογες, όχι και εκπροστώ, για ανάλογες ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις λύσεως ή καταργήσεως ή εκαθαρίσεως αναπτυξιακών επιχειρήσεων των Δήμων. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακούστε τη διατύπωση, ανεξαρτήτως του τρόπου προσλήψεως, το προσωπικό που βρισκόταν σε αυτές μεταφέρεται όχι σε οργανικές, προκειμένου να εντάσσονται μέσα σε ένα σύνολο ενδεχομένως που υπάρχει απέτηση για την παροχή της εργασίας τους, αλλά σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες θα καταργηθούν με τη συνταξιοδότησή τους, άρα εκτός του οργανογράμματος του Δήμου, με μια ποια προϋπόθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Το να παρήχαν πραγματική εργασία, πότε λέτε? 35 του 2011. Δηλαδή, πάμε 6 χρόνια πίσω, έχει λυθεί μια εταιρεία, δεν υπάρχει εκείνη τη χρονική στιγμή, από εκείνη τη χρονική στιγμή μέχρι τώρα, ενδεχομένως δεν έχει διευθετηθεί τίποτα σχετικά με το προσωπικό, και ερχόμαστε να φτιάξουμε προσωποπαγείς θέσεις
για να τακτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι. Άκουσα. Αποτελεί ικανοποίηση αιτήματος του φορέων. Δεν θα αποτελούσε. Τι να θέλουν οι εργαζόμενοι? Να μην τακτοποιηθούν? Προφανώς οι εργαζόμενοι θέλουν να προσληφθούν. Και η δική μας παρέμβαση δεν είναι αντιδικία με τους εργαζομένους. Το ερώτημα είναι εδώ το εξής. Ο κάθε φορέας εκφράζει το δημόσιο συμφέρον? Εκφράζει τις ανάγκες απασχόλησης του Δημού? Εκφράζει τις ανάγκες που έχει η κάθε δημοτική αρχή? Ή αυτό απλώς είναι μία ανορθόλογη διευθέτηση? Είναι μία ανορθόλογη διευθέτηση. Είναι μία ανορθόλογη πρόσληψη. Είναι μία πρόσληψη που δεν κοιτάει τις αναγκαιότητες των ΟΤΑ. Κοιτάει μόνο τη συγκεκριμένη διευθέτηση. Το ίδιο γίνεται επίσης με το άρθρο 18. Ξεπάγωμα των προσλήψεων. Είχαμε παγώσει τις προσλήψεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ξεπαγώνουν τους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ξεπαγώνουν. Και ρωτάω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα αυτό που έχουν ανάγκη οι ΟΤΑ και οι δημότες είναι προσλήψεις στους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς? Αυτό χρειάζονται? Αυτό είναι απαραίτητο? Αυτό είναι σήμερα η απέτηση? Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς ψηφίσατε πριν από ένα μήνα να φορολογηθούν οι άνθρωποι με μηνιαίο εισόδημα των 600 ευρώ. Θα πάρετε φόρο από τα 6 εκατοστάρικα. Αυτό ψηφίσατε. Ψηφίσατε την περικοπή των συντάξεων των 900 και των 1000 ευρώ. Πριν από ένα μήνα το κάνατε αυτό. Και προσέρχεστε σε αυτούς τους ανθρώπους που επιβάλλατε αυτές τις περικοπές, που επιβάλλατε αυτή τη φορολογία, για να τους πείτε, εσείς θα το πάθετε αυτό γιατί το ψηφίσαμε, αλλά εμείς θα κάνουμε τις προσλήψεις από το 2011. Αλλά εμείς δεν μας ενδιαφέρει αν αυτοί οι συγκεκριμένοι χρειάζονται για να παρέχουν υπηρεσίες στους δημότες. Μας ενδιαφέρει η ικανοποίηση των αιτημάτων των φορέων. Τα ίδια γίνονται, ίσως και συγκλονιστικότερα, στα άρθρα 80 και 81. Ακούστε. ΑΣΕΠ, μάλιστα. Διαγωνισμός, ναι. Και μία απόφαση κατανομής. Έχει ένα νομικό ζήτημα, διευκρινίζεται στην έκθεση με ποιον τρόπο γίνεται αυτή η κατανομή. Ίσως εδώ θέλει να διευκρινίσετε κάτι. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Απόφαση κατανομής. Έχουν καταργηθεί πλέον ή λυθεί τα νομικά πρόσωπα για τα οποία είχε γίνει αυτή η κατανομή. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα νομικά πρόσωπα. Τι λέει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόμος για το ΑΣΕΠ? Μία προκήρυξη για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει? 2 χρόνια. Είναι λογικό αυτό? Φυσικά. Γιατί συνδέεται με τον προγραμματισμό της διοίκησης. Λέει η διοίκηση, αυτούς χρειάζομαι. Γίνεται ο διαγωνισμός. Μέσα στα 2 αυτά χρόνια πρέπει να γίνει η κατανομή. Αν δεν γίνει η κατανομή, δεν μπορεί να ισχύει αυτός ο διαγωνισμός. Γιατί? Γιατί έχουν αλλάξει οι ανάγκες της διοικήσεως. Λογικό? Πολύ. Τι κάνει εδώ το νομοσχέδιο? Από 1η-1η του 2009 οι διαγωνισμοί. Το 9. Μιλάμε για κατανομές του 9. Πού? Σε προσωποπαγής φυσικά. Όχι μέσα στο οργανόγραμμα. Κατασκευή θέσεων για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, ερώτημα. Η κατηγορία που σας απευθύνουν, ότι αυτές είναι αχρίαστες προσλήψεις, οι οποίες έχουν ρουσφετολογικό χαρακτήρα. Όχι ρουσφετολογικό, μην παρεξηγηθώ την έννοια ότι εσείς τους βάλατε και τα λοιπά. Όχι αυτό. Μα δεν λέμε αυτό. Ούτε το είπαμε ποτέ αυτό. Μην μας αποδίδετε. Εγώ ξέρετε ότι είμαι ακριβής αυτά που λέω. Είμαι ακριβής. Ρουσφετολογικό υπό την έννοια ότι έρχεστε και κλείνετε το μάτι σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα και ικανοποιείτε εσείς αυτό το συγκεκριμένο αίτημα των συγκεκριμένων ανθρώπων, ενώ αυτό δεν πατάει και δεν έχει λογική. Δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του δημότη. Με αυτή την έννοια ρουσφετολογικό. Και πράγματι είναι. Έρχομαι σε αυτό το δεύτερο το οποίο κάνει νομοσχέδιο. Παρεπιπτόντως, γιατί άκουσα αριθμούς από τον κύριο Υπουργό στη συζήτησή μας.
Από πού μας προκύπτει οποιοδήποτε περιορισμός ή οποιοδήποτε αριθμός? Έχω κατά επανάληψη ζητήσει να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Για πόσους μιλάμε? Και εδώ υπάρχει επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όταν, ξέρετε, το Σύνταγμα απαιτεί να συνοδεύεται κάθε νομοσχέδιο με μία έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο που να περιγράφει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δεν εννοεί να συνοδεύεται με μία έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο η οποία δεν θα λέει τίποτε γιατί δεν της έχουν παρασκευθεί στοιχεία και απλώς θα λέει ότι ναι, είμαι, φτιάχνω την έκθεση, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτε γιατί δεν έχω στοιχεία. Και έρχεται ο κύριος Υπουργός και λέει, μα δεν συνοδεύεται από την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου? Ναι, συνοδεύεται. Αλλά δεν μας λέει τίποτε η έκθεση του Γενικού Λογιστήριου. Στα δύο ή τρία κονδύλια που υπάρχουν ως προς τα ζητήματα αυτά, λέει, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία, σύμφωνα μάλλον με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ούτε καν που μου παρεσχέθησαν, προκειμένου να μπορούν αντικειμενικά να ελεγχθούν. Μα γι' αυτό ζητείται η έκθεση του Γενικού Λογιστήριου. Για να ξέρει το σώμα τι ψηφίζει από πλευράς δημοσιονομικών επιπτώσεων. Δεν υπάρχει αυτό. Από αυτές τις 140 διατάξεις είναι ζήτημα αν σε δύο ή τρεις υπάρχει υπολογισμός του κόστους. Δεν γίνεται όμως και έτσι η νομοθεσία, ούτε γίνεται να καταστρατηγείται με αυτόν τον τρόπο η συνταγματική απέτηση να ξέρουμε τι ψηφίζουμε εδώ από πλευράς κόστους. Έρχομαι εν συνεχεία σε αυτό το οποίο αποτελεί την επιδοματική πολιτική. Τι κάνει? Τρεις διατάξεις επιδοματικής πολιτικής. Προσέξτε, εγώ το τονίζω αυτό και το ξανατονίζω, γιατί έχει σημασία το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Άκουσα πανηγυρισμούς γιατί μειώθηκε η ανεργία. Μάλιστα. Πράγματι, εμφανίζει μία μείωση η ανεργία. Τον εσωτερικό συσχετισμό, όχι, μη βιάζεστε, γιατί θα μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος με τα ταύτα. Διότι εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Έχετε δει τον αριθμό των ανθρώπων που φεύγουν έξω, αν έχει αυξηθεί ή μειωθεί? Πρώτο ερώτημα. Έχει αυξηθεί. Άρα είστε ικανοποιημένοι με αυτό? Αν έχουμε μείωση της ανεργίας εξ αυτής της ροής, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές εδώ και οι άνθρωποι φεύγουν έξω, με αυτό σας ικανοποιεί? Και δεύτερο σημαντικό ερώτημα. Η σχέση σταθερής και ελαστικής εργασίας είναι χειρότερη. Είναι χειρότερη. Μην διαφωνούμε στα στοιχεία. Είναι χειρότερη. Ακούστε όμως. Είστε λοιπόν ικανοποιημένοι? Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει η συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν. Να είδατε, κύριε Κουζοπόλη, έχει εμπειρία. Σου λέει μην το διακόπτετε αυτόν, γιατί πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν. Είναι ικανοποιητικό το ότι λέμε σήμερα μείωση ανεργίας για ανθρώπους οι οποίοι έχουν στον ιδιωτικό τομέα τετράωρο με 200 ευρώ? Και προσέξτε, την ίδια ώρα που αυτή είναι η κατάσταση στην ιδιωτική αγορά εργασίας, εδώ τι νομοθετείτε? Επιδόματα. Ποια επιδόματα? Μουσικών. Ακούστε τι ωραία, για να προαχθεί ο πολιτισμός. Εάν αυξηθεί λοιπόν κατά 50 ευρώ με επιδοματική πολιτική ο μισθός των μουσικών, έχουμε προάγει τον πολιτισμό στην Ελλάδα χωρίς αμφιβολία. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Το δεύτερο, έχουμε βαρέα και ανθυγινά. Μάλιστα. Να ανοίξουμε συζήτηση για τα βαρέα και ανθυγινά. Υπάρχει ένας ενιαίος κατάλογος βαρέων και ανθυγινών που έπρεπε να έχει φτιαχτεί από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να είναι ενιαία η πολιτική μας αυτό? Ή θα έρχεται ο κύριος Κουρλέτης και θα λέει, εγώ για τους ΟΤΑ αυτά τα βαρέα και ανθυγινά. Θα έρθει αύριο ο κύριος Ξανθός, εγώ για το υγείας αυτά τα βαρέα και ανθυγινά. Ο καθένας θα έχει τη δικιά του πολιτική για τα βαρέα και ανθυγινά. Είναι οργανωμένο το ζήτημα των βαρέων και ανθυγινών στο δημόσιο? Έχει γίνει αυτή η βασική δουλειά? Όχι. Και έρχομαι στο επόμενο, άλλη επιδοματική πολιτική. Ξέρετε, μέτρα ατομικής προστασίας. Οι χειριστές υπολογιστών έπρεπε να παίρνουν γάλα. Μάλιστα. Δεν το πήραν το γάλα. Δεν πειράζει, θα τους το δώσουμε σε επίδομα. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα έπρεπε να παίρνουν γάντια. Δεν τα πήραν τα γάντια. Δεν πειράζει, θα τους το δώσουμε σε επίδομα. Αυτά, την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια ακριβώς στιγμή που έχετε επιβάλει τους φόρους που έχετε επιβάλει και την ίδια ώρα που υπάρχει μια ιδιωτική αγορά εργασίας η οποία μοχθεί και υποφέρει και από την οποία θα ζητήσετε φόρο. Αυτό είναι λογικό? Είναι συνεπές? Είναι συγκροτημένο? Απολύτως.
και προφητική στάση σας. Κύριε Υπουργέ, έχετε, γράφετε τις παρατηρήσεις σας, θα απαντήσετε την ώρα σας. Η προκλητική μου στάση, η οποία ενόχλησε τον κύριο Υπουργό και έτσι τον εξήγηρε, προκάλεσε τις αντιδράσεις του, είναι γιατί. Τι εννοεί ο κύριος Υπουργός? Ακούστε, γιατί και αυτό είναι ενδεικτικό μιας νοοτροπίας πολύ συγκεκριμένης και μιας αντίληψης και μιας πολιτικής φιλοσοφίας. Τι λέει? Δεν είναι εντός του προϋπολογισμού του Δήμου όλα αυτά. Αυξάνουμε τον γενικό προϋπολογισμό. Απάντηση. Αφού δεν τον αυξάνουμε, τι σε πειράζει? Αυτό λέει. Μάλιστα. Ερώτημα λοιπόν, να το αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Αυτά δίνονται άπαξ για φέτος? Του χρόνου δεν θα δοθούν? Θα δοθούν. Είναι περιοδικές και επαναλαμβανόμενες πυροχές. Κύριε Υπουργέ, μια χαρά πηγαίναμε. Μην απαντάτε. Καταρχήν δεν μπορείτε να απαντάτε στον κύριο Βορύδη χωρίς την άδειά μου. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, μια χαρά πάμε. Κύριε, μην απευθύνετε το ερώτημα μέσω του Προέδρου, κύριε Βορύδη. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Μέσω του Προέδρου, λοιπόν, απαντώ στον κύριο Υπουργό τα εξής. Απαντώ τα εξής. Αυτά είναι επαναλαμβανόμενες και περιοδικές παροχές. Το επίδομα, η μουσική θα το πάρουν και του χρόνου. Τα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι θα το πάρουν και του χρόνου. Επιβαρύνουν λοιπόν τον προϋπολογισμό των Δήμων. Λέει ο κύριος Υπουργός, ναι, αλλά δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός. Βεβαίως και υπάρχει. Αυτό τι σημαίνει? Αν λοιπόν το βάζαμε ότι αυτά είναι περισσευούμενα λεφτά, γιατί προφανώς είναι περισσευούμενα για να δίνονται. Από κάπου δίνονται, δεν πέφτουν έξω, λέει ο κύριος Υπουργός, ο προϋπολογισμός. Τότε γιατί να μην κάνουμε κάτι άλλο, γιατί να μην κάνουμε εξοικονόμηση αυτών των χρημάτων? Γιατί να μην μειώσουμε τους φόρους με αυτά τα χρήματα? Γιατί να μην κάνουμε το εξής? Να αυξήσουμε το αφορολόγητο με αυτά τα χρήματα. Αλλά η αντίληψη είναι η εξής. Δεν πειράζει, γιατί αυτά κάπου είναι βαλμένα σε κάποιο προϋπολογισμό. Αφού είναι βαλμένα, ας τα ξοδέψουμε. Αυτή είναι η αντίληψη. Πάω σε κάτι άλλο το οποίο επίσης κάνει και το οποίο είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Και το οποίο χαρακτηρίζεται κάτι συνταγματικό από την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής. Και το οποίο σας το έχω επισημάνει. Το άρθρο 100. Ακούστε τώρα εδώ. Τεράστιο ζήτημα. Ηθικής τάξης ζήτημα. Υπήρχε η υποχρέωση σε υπαλλήλους των ΟΤΑ να δώσουν στοιχεία. Αν έχω την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, γιατί βλέπω ότι ορισμένοι επιμπαίνουν. Ακούστε, ένα λεπτό. Ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε χρήση της ανοχής που είπα ότι θα υπάρχει. Λέω, με την άδειά σου. Ναι, με την άδειά μου θα έχουν και οι υπόλοιποι αγορητές, αυτονόητο είναι, αλλά θα ήθελα σε ένα δίλεπτο από τώρα να κλείσουμε, έτσι. Πολύ ωραία. Στο άρθρο λοιπόν 100, τι κάνει? Δημοτικοί υπάλληλοι είχαν την υποχρέωση να διαβιβάσουν στοιχεία. Να διαβάσουν στοιχεία εις εκτέλεση νόμου. Πιανού νόμου? Ακούστε τώρα γιατί θα εξεγερθείτε εδώ. Του νόμου Μητσοτάκη. Έσχος, ντροπή. Άμα είναι νόμος του Μητσοτάκη, έχει δικαίωμα ο υπάλληλος να μην τον εφαρμόζει. Και όταν μάλιστα δεν τον εφαρμόσει τον νόμο Μητσοτάκη, έρχεται ο παρόν κύριος Υπουργός, την ώρα που έχουν ασκηθεί πειθαρχικές και ενδεχομένως και ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή εκκρεμεί υπόθεση στα δικαστήρια και λέει τι, απαλλάσσετε. Άμα είναι νόμος Μητσοτάκη δεν χρειάζεται. Άρα λοιπόν καταλογική ακολουθία, καταλογική ακολουθία. Νόμος Κουρλέτη, να μην τον εφαρμόσουμε. Και την επόμενη φορά που δεν θα τον εφαρμόσουμε, θα έρθουμε και εμείς να τους πούμε, αφαιρείμ, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χαριστική. Και αυτό είναι δημόσια διοίκηση. Πέραν της αντισυνταγματικότητας που υπάρχει, γιατί αποτελεί παρέμβαση σε εκκρεμείς ποινικές δίκες και επομένως αυτό προσβάλλει την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών, πέραν αυτού, εγώ λέω πολιτικά, είναι σωστό. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, έχει διατάξεις με τις οποίες επιτρέπει τις ζημιογόνες χρήσεις. Έχει αυξήσεις τελών, και τελειώνω σε 30 δευτερόλεπτα. Έχει αυξήσεις τελών. Πού? Αυξήσεις τελών σε καλές επιχειρήσεις μειώθηκαν πράγματι από την αρχική πολύ επιβαρυντική διατύπωση που υπήρχε, αλλά βεβαίως μειώθηκαν, αλλά παραμένουν αυξήσεις 100%. Ήταν 200% οι αυξήσεις για επιχειρήσεις που κάνουν χρήση ύδατος και ανάμειξη χυμών. Καλές επιχειρήσεις στις περιφέρειές σας, συνάδελφοι, που απασχολούν κόσμο.
Και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και σε αυτό το νομοσχέδιο πάλι τι να κάνετε. Από τη μια μεριά δημοσιονομικές επιβαρύνσεις και ξανά για μια ακόμη φορά αυξήσεις των επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν προσωπικό και δίνουν δουλειά σε ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πράγματι εκφράζει την επιστροφή στην κανονικότητα. Μια κανονικότητα που μας οδήγησε στην πτώχευση και μια κανονικότητα που κανονικά θα έπρεπε όλοι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε από εδώ και πέρα. Δυστυχώς ο κύριος Κουρλέτης ακολουθεί την τελείως λάθος κατεύθυνση όπως και το σύνολο της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ.